να πάμε στον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, ξέρετε, τους κρότους που άκουσα, ενδεχομένως να τους συγκρίνουμε με αυτά που καθημερινά βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Και μάλιστα δεν είναι μόνο κρότη από την πλευρά των αστυνομικών, βλέπω και συγκεκριμένα πυρομαχικά από την πλευρά των οπαδών, αρματωμένοι. Είναι θλιβερό πραγματικά, κύριε Θωμαΐδη. Ήταν ακόμη μια μαύρη κοιλίδα στο ποδόσφαιρο. Τα γεγονότα αυτά έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί προπολού. Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο αυτό. Και κάθε κατά καιρούς, δηλαδή, βλέπουμε μια ομάδα να υφίσταται συνέπειες από τους οπαδούς. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, με μια διακοπή αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης, είναι τρεις βαθμούς. Έχασε τρεις βαθμούς, είναι αλήθεια αυτό. Και έχασε έναν αγώνα και υπέστηκε έναν αποκλεισμό έδρας δύο αγωνιστικών. Και τώρα που είναι υπότροπος, ενδεχομένως να αυξηθεί ο αποκλεισμός. Είναι παρόλα αυτά τρεις βαθμούς πίσω. Είναι μια μεγάλη ομάδα, θα βρει τον δρόμο της. Δεν θέλω να επισέλθω σε θέματα διαιτησίας και στις αντιδράσεις του Ολυμπιακού. Νομίζω όμως ότι αυτό που πρέπει να κάνουν όλες οι ομάδες, να δούνε πώς αυτούς τους ανθρώπους που τους χαρακτήρισε άσχημα χτες και ο κύριος Μπέος, πώς μπορούμε να τους βάλουμε στην άκρη για να μπορούν να πάνε οι οικογένειες να δούνε τα παιχνίδια στα γήπεδα και να μην υφίστανται αυτές τις συνέπειες με μικρά παιδιά να πέφτουν εκρηκτικά στο γήπεδο, να τρομοκρατείται ο κόσμος από το χουλιγανισμό που προκύπτει έξω από το γήπεδο μετά και να μην μπορεί ο κόσμος να μην θέλει πλέον ο κόσμος αυτός να πάει να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι. Γιατί στο Πανθεσσαλικό χθες υπήρχαν παιδιά, υπήρχαν έγκυες γυναίκες που συνηθίζουν να πηγαίνουν σε ένα γήπεδο που συνήθως έχει μία ηρεμία. Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα μας πείτε, υπήρχε και απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπέος είχε δεχτεί και οπαδούς άλλων ομάδων και είναι θετικό αυτό, προς τη σωστή κατεύθυνση ήτανε. Ο Βόλος δεν έχει οπαδούς οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι λίγοι οπαδοί αυτή τη στιγμή στο Πανθεσσαλικό, στα παιχνίδια και ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο, νομίζω ήταν κόσμος μιας ομάδος και κάποιοι φίλαθλοι οι οποίοι πήγανε για να δούνε καλό ποδόσφαιρο. Καλά, δεν χρειάζεται να έχεις αντίπαλο οπαδό για να δημιουργήσεις προβλήματα αν σε ενοχλεί μια διαιτητική απόφαση ή σε ενοχλεί η πορεία της ομάδας σου, όταν μιλάμε για φανατικούς. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Όταν όμως οι πράξεις των οπαδών χειροτερεύουν τα πράγματα, πρέπει να αναλογιστούμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες, πώς φτάνουμε εκεί. Με κάθε διαιτητικό πρόβλημα, δηλαδή, μπορούν να μπαίνουν οι φίλαθλοι μέσα και να υφίστανται δυο ζημιές η ομάδα, αν δεχτούμε ότι είχε δίκιο ο Ολυμπιακός εχθές. Γιατί δεν θέλω να μπω στο αγωνιστικό κομμάτι και στα διαιτητικά. Είναι ο κύριος Φασόλης εκεί. Άλλωστε, παρακολουθώντας τους κριτικούς στην τηλεόραση και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ο ένας είναι απέναντι στον άλλον. Δηλαδή ο ένας λέει μία φάση ήταν πέναλτι, ο άλλος δεν ήταν. Μία φάση, φτάσαμε στο σημείο να αμφισβητείτε ευθέως και το offside και πρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε αν πραγματικά υπάρχει κάτι άλλο εκεί. Για μένα, κύριε Αντιπρόεδρε, πιο κρίσιμο δεν είναι αυτό. Να κάνουμε ανάλυση των φάσεων. Θα την κάνει ο κ. Φασόλης αν χρειαστεί. Αλλά επειδή τα είπαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, νομίζω ότι συμφωνήσαμε και σε αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω κατά πόσον έχει ευθύνη η Ελληνική Ομοσπονδία. Παρακολουθώντας το εξής. Ένα πράγμα. Είδατε τα τελευταία 4 λεπτά του Πανθεσσαλικού? Τα είδα, ασφαλώς. Τα είδατε. Σκέφτεστε τον παίκτη του στοιχήματος που πόνταρε τα λεφτά του στη συνέχιση του αγώνα, γιατί αυτός είχε ποντάρει πριν διακοπή το μάτς και που ενδεχομένως πόνταρε στη νίκη μιας από τις δύο ομάδες. Στα τελευταία λεπτά θεωρείτε ότι δεν υπήρξε διακομόδηση του αθλήματος? Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι το τελευταίο που έπρεπε να απασχολεί όλον αυτόν τον κόσμο που είναι πίσω από το ποδόσφαιρο. Είπατε προηγουμένως ότι το ποδόσφαιρο έχει τους περισσότερους οπαδούς.
έχει τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, δηλαδή το ελάχιστο είναι το αν ένας οπαδός περιμένει να αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή, γιατί κάποιος μπορεί να τους βόλευε το αποτέλεσμα. Το ελάχιστο είναι, με συγχωρείτε κύριε Αντώνιο, είναι το ελάχιστο, με συγχωρείτε, είναι να το καταλάβω, να το καταλάβω, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είναι το ελάχιστο να παίζουν πασούλες στο κέντρο του γηπέδου οι παίκτες των δύο ομάδων, συμφωνώντας ότι το μάτς θα λήξει ισόπαλο. Αυτό είναι το ελάχιστο. Όχι, αυτό δεν είναι το ελάχιστο. Μιλήσατε για τους στοιχηματίες. Αφήστε, αφήστε τους παίκτες του στοιχήματος. Είπα ένα παράδειγμα. Αλλά η εικόνα αυτή, η εικόνα που είδατε, πού σας παραπέμπει. Σας παραπέμπει σε ένα μάτς που δεν δυσφημεί το άθλημα. Μα αυτό λέω, η διακομόδηση του αθλήματος είναι. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα, σκεφτείτε το χειρότερο. Ότι θα μπορούσε να γίνει διακοπή του αγώνα και να υπάρχει μεγαλύτερη ζημιά για τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτόν. Α, και αυτό λέτε. Ή να έχουμε και μια απώλεια ανθρώπινης ζωής. Αν θέλετε να πω κάτι ακόμα χειρότερο. Με αυτά που είδα, δεν θα μου έκανε έκπληξη. Και τα έχουμε δει. Νομίζω ότι η αρχική τοποθέτηση ότι του δημοσιογράφου που έκανε ότι είναι μια μαύρη κοιλίδα και αυτό μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, νομίζω τα λέει όλα, και οι συνέπειες που μπορεί να υπήρχαν, να πάω και κάπου αλλού να πω κάτι το οποίο προκαλεί ενδεχομένως και τους οπαδούς να εξεγείρονται, γιατί για το παιχνίδι μπορεί να μιλήσουμε, για πολλά παιχνίδια μπορεί να μιλάμε και για λάθη και για οτιδήποτε. Όμως νομίζω ότι οι οπαδικές ειδήσεις, ο φανατισμός που προκαλείται, με δεδομένο ότι κάποιοι παράγοντες του ποδοσφαίρου, όχι αποκλειστικά αυτοί που είναι στις ομάδες, παράγοντες του ποδοσφαίρου είναι και δημοσιογράφοι. Όταν δηλαδή τραγικοποιούμε κάποια πράγματα και όταν κάθε μέρα βάλουμε εναντίον πάντων, και εκεί εξεγείρονται οι φύλαθλοι, δεν εξεγείρονται μόνο από τον διαιτητή, όταν του δημιουργείς την εικόνα ότι αδικείται συνέχεια η ομάδα του, ασφαλώς και οι νέοι άνθρωποι με τα προβλήματα που έχουν, και βλέπουμε τη βία στο κοινωνικό, ως κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι μόνο στο γήπεδο, εξεγείρονται και έχουμε αυτές τις συνέπειες οι οποίες είναι και εις βάρος των ανθρώπων αυτών των παιδιών. Εγώ νομίζω ότι η εικόνα είναι τραγική από μόνη της πάντως. Καταλήξαν στα κρατητήρια.